Καταρχάς να πω ότι είναι μια σημαντική συνεδρία σήμερα, διότι συζητούμε τον προϋπολογισμό του ΦΟΣΔΑ και την τιμολογιακή πολιτική. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, ένα σοβαρό θέμα είναι η νέα προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων, όπου εκεί θα μας διευκολύνει πολύ στο να... όπου έχει ξεκινήσει ήδη και έχει δρομολογηθεί για να ολοκληρώσουμε τις μελέτες για τη δημιουργία των νέων ΕΣΜΑ που θα γίνουν. Γιατί όπως γνωρίζετε με το προηγούμενο ΠΕΣΔΑ, προβλέπαμε 11, η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει ήταν 2 μόνο, ενώ τώρα θα είμαστε πάνω από 11. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σημαντικό γεγονός, διότι μειώνει αρκετά το κόστος μεταφοράς. Από εκεί και πέρα έχουμε τιμολογιακή πολιτική, προτείνουμε 3 σενάρια και θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις απόψεις των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα σενάρια αυτά προβλέπουν και το κόστος να ξεκινά από 4,5 να φτάνει έως 8, τόσο ανάλογα με το σενάριο που θα επιλέξουμε. Πιστεύω ότι με την αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουμε μεταξύ μας, να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρξουν και να υπάρχει μια σύνθεση ώστε να προχωρήσουμε, διότι μέσα στο καλοκαίρι πιστεύουμε θα ξεκινήσει προσωρινή διαχείριση και αυτό είναι σημαντικό για μας. Επίσης με το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων μας διευκολύνει πολύ με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, διότι από το καλοκαίρι και μετά θα χρειαστούμε προσωπικό. Εμείς, ναι, μεν έχουμε συμπεριληφθεί στη νέα προκήρυξη που θα κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά πήγε λίγο πίσω, διότι προτιμήθηκε και λογικό είναι να γίνει προκήρυξη για τις προλήψεις στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Έτσι λοιπόν, το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόληψης 4 μονίμων εργαζομένων στο φορέα, θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα με τη Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων. Αντιλαμβάνεστε ότι από το καλοκαίρι και μετά πλέον θα έχουμε ένταση εργασιών. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουμε την προσωρινή διαχείριση για να απαλλαγούμε και οι δήμαρχοι από το άγχος και όλοι εμείς και κυρίως να απαλλαγεί και το περιβάλλον που τόσο πολύ έχει επιβαρυνθεί από την διαχείριση μέχρι σήμερα. Τώρα εμείς θέλουμε το εξής. Να συγκεράσουμε τις απόψεις ώστε να ξεκινήσουμε την προσωρινή διαχείριση. Θα δούμε τον πρώτο χρόνο πώς πάμε για να πούμε πια σε μια πιο βασική έτσι, ροή των πραγμάτων και λειτουργία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύω ότι θα υπάρξει αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρξει, να καταλήξουμε σε μια απόφαση σήμερα, να ξεκινήσει η προσωρινή διαχείριση και όλα θα λυθούν στην πορεία. Από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουμε προσπάθειες, να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, διότι τα γεγονότα τρέχουν. Και πρέπει πλέον να τρέξουμε μαραθώνιο, αλλά με κατοστάρι. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι θα λυθούν. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Ουσιαστικά σήμερα υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν αρχικά με την έγκριση του προϋπολογισμού, γιατί δεν τον εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ για να μπορεί να λειτουργήσει. Και το δεύτερο που και ουσιαστικό είναι η γνωμοδότηση, ή μάλλον η απόφαση επί κάποιων σενάριων που δώσαμε για γνωμοδότηση του Δημοτικά Συμβούλια. Τα οποία σενάρια αυτά έχουν να κάνουν με το κόστος λειτουργίας κάποιων σταθμών μεταφόρτωσης, πέρα των σταθμών μεταφόρτωσης που ανήκουν στο σύστημα της Τέρνα, θα το πω έτσι πιο απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, τυπικά αυτή τη στιγμή το κόστος της διαχείρισης ξεκινάει είτε από τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων οι οποίες έχουν χωροθετηθεί στο Δήμο Ευρώτα, στο Δήμο Τρίπολη, στην Παλιόχουνη και στο Δήμο Ιχαλία στην Καλλιρόη, και είτε από τους δύο σταθμούς μεταφόρτωσης της Τέρνα που είναι ένας στη Νέα Κίο, να το πω Αργολίδα καλύτερα, και ένας στην Κορινθία για να μην προλέω και θέσεις. Η προηγούμενη διοίκηση του ΦΟΔΕΖΑ απεφάσισε ότι πρέπει να στηθεί και ένα σύστημα σταθμών μεταφόρτωσης προκειμένου να μην αναγκάζονται οι Δήμοι να κάνουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παραδώσουν σε αυτά τα 5 σημεία. Υπάρχει ένα σχεδιασμό για 11 σημεία τα οποία μπορεί να γίνουν και 15 στην πορεία. Υπάρχει δέσμευση ότι θα χρηματοδοτούν αυτοί οι σταθμοί μεταφόρτωσης και εδώ είμαστε για να αποφασίσουμε πώς θα επιμεριστεί αυτό το κόστος. Παραδείγματος χάρη η Τρίπολη δεν προβλέπει να έχει εξτρά σταθμό μεταφόρτωσης, έτσι. Υπάρχει ένα σενάριο που είτε έχεις είτε δεν έχεις, θα επιβαρυνθείς ανάλογα με το κόστος των σταθμών μεταφόρτωσης. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο που θα επιβαρυνθούν μόνο αυτοί που
θα χρησιμοποιούν σταθμούς μεταφόρτισης, και ένα τρίτο σενάριο που ανάλογα με το κόστος του σταθμού μεταφόρτισης, αυτοί που θα το χρησιμοποιούν θα πληρώνουν ανάλογα. Δηλαδή υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια και νομίζω ότι είναι ένα τριπολιθές. Το μηδέν είναι καλά, ένα είναι σενάριο χωρίς σταθμό μεταφόρτισης, έτσι. Το οποίο, ναι, μπορεί η Τρίπολη δεν έχει να χάσει τίποτα, αλλά χάνουν πολύ περισσότερο άλλη δήμη. Εμείς είπαμε ότι πέρα του σενάριου ένα αλφα, αν δεν κάνω λάθος, που προβλέπει ότι θα επιβαρύνεται ο δημότης της Τρίπολης με 4,5 ευρώ συν ΦΠΑ ανά τόνο, προκειμένου να συμβάλλει στο να μειωθούν οι επιβάλλεις στους άλλους δήμους. Τα άλλα δύο σενάρια δεν αλλάζουν τίποτα, δεν επιβαρύνεται τίποτα έξτρα ο δημότης Τρίπολης. Να επιδείξουμε αλληλεγγύη, να ξεπεράσουμε όποια προβλήματα υπάρχουν, διότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να δούμε πώς θα είναι η πραγματικότητα όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία, ώστε την επόμενη χρονιά να είμαστε πιο βελτιωμένοι και να λειτουργήσουμε πιο ομαλά. Νομίζω ότι ο Δήμος Χλωκάς του Ευρωστήνης για 5 τουλάχιστον χρόνια έχει δείξει έχει δείξει εμπράκτος την αλληλεγγύη του. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε στο τουλάχιστον, δεν θα πρέπει να μείνουμε στο 1%. Εγώ θα πρότεινα το αντισταθμιστικό όφελος να είναι της τάξης του 4%. Νομίζω ότι σαν Δήμος έχουμε δείξει, επαναλαμβάνω, την αλληλεγγύη μας και συνεχίζουμε να τη δείχνουμε, και νομίζω ότι εδώ μέσα μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τους Δήμους που δεν κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Εδώ λοιπόν λέει ότι θα δίνουμε 69,1 συν ΦΠΑ, 24% ανά τόνο απορριμμάτων που παραδίδονται στις πύλες εισόδου. Μιλάμε για το ΣΔΙΤ. Εδώ όμως δεν λέει, ή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ προς το παρόν, ούτε ποσότητες, ούτε εκείνα τα οποία έλεγε παλιότερα και μας έλεγαν ότι αν δεν είναι σύμμικτο θα πληρώνουμε πέναλτι. Δηλαδή πάει περίπατο η ανακύκλωση, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν ανακύκλωση και κάποιος θα κάθεται στην πόρτα και το 69,1, δηλαδή το 70 συν ΦΠΑ θα το βάζει κατά το δοκούν. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μπορείτε να κάνετε ανακύκλωση, να διαχειρίζεστε εσείς, όπως θέλετε, και να έχετε τα έσοδα εσείς. Μπορείτε να πηγαίνετε στη μονάδα που θα έχει η ανάδοχος εταιρεία και αυτή θα κάνει ανακύκλωση. Ο έλεγχος που γνωρίζω εγώ ότι γίνεται είναι για τα μη συμβατά απόβλητα. Δηλαδή, αν ένα απόβλητο είναι μη συμβατό, αυτό δεν θα μπορεί να πει. Σταυρό, με νομίζω και υποθέτω και εάν διάλογος σοβαρός δεν γίνεται. Επειδή σε σέβομαι, σε τιμώ και σε εκτιμώ χρόνια, θέλω σε παρακαλώ πολύ ως πρόεδρος να σταθεί στο ύψος του περιστάσεων. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να πάρουμε μια απόφαση για εάν και εφόσον και διότι και όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Μας είχαν πει ότι εάν δεν είναι σύμμικτα τα σκουπίδια, θα πληρώνεται χ. Εάν έτσι μας φέρνετε τα οποία είναι να έχουν αφαιρεθεί η ανακύκλωση, θα πληρώνεται περισσότερα. Εγώ ρωτώ λοιπόν, το 70 αυτό εδώ ευρώ, τι είναι? Είναι σύμμικτα. Αν εγώ λοιπόν πάω εκεί και έχω αφαιρέσει την ανακύκλωση, τι θα πληρώνω, ποιος θα μου το πει? Είπα ότι η ανακύκλωση κάνεις και αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι δεν θα εδέπονται τα μη συμβατά απόβλητα. Σκουπίδια μειώνονται. Και βάσει της νομοθεσίας μέχρι το 2025 πρέπει να ανέβει η ανακύκλωσή μας 50%. Διαφορετικά θα έχουν πρόστιμο και δήμοι από την ανακύκλωση. Δηλαδή θα πληρώνουμε και πρόστιμα στην ανακύκλωση γιατί δεν θα έχουμε τέτοιο ποσοστό. Και άμα πέσουν τα σκουπίδια πληρώνουμε και παραπάνω. Και βλέπω τώρα εδώ έχουμε μόνο. Έπρεπε να είχαμε και τα άλλα σενάρια τουλάχιστον να δείχναμε μέσα εδώ. Τα αισθήματα που έβαλε ο Δήμαρχος για τα αισθήματα καταρχήν της ενημέρωσης. Ειδικά όλοι όσοι είμαστε νεότερα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ θα θέλαμε, εννοείται, πλήρη την ενημέρωση. Ακριβώς έτσι όπως την έβαλε με την ενημέρωση. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που πραγματικά ας πούμε ότι είναι κενά και για αρκετούς από εμάς μπορεί να είναι και περισσότερα κενά. Από εκεί και πέρα, εγώ αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα της ψήφισης σήμερα, αλλά εγώ προσωπικά θα ψηφίσω με την αίρεση αυτή που έβαλε ο Δήμαρχος. Δηλαδή, έχω αποφασίσει ποια είναι η άποψή μου σε σχέση με αυτό, αλλά θα ψηφιστεί με την αίρεση ότι θέλουμε μια πλήρη ενημέρωση, ξεκάθαρη, γιατί όσο υπάρχει
το νέφος από πάνω, το οποίο πολλαπλασιάζεται πάρα πολλές φορές. Ότι δεν είναι τόσο και θα είναι συν τόσο. Και δεν θα είναι τόσο, αλλά θα είναι παρά τόσο. Παρότι ορισμένα από αυτά είναι ξεκάθαρα γιατί έχουν υπογραφεί στη σύμβαση, όπως το είπες πριν από λίγο, και ορισμένα άλλα που δεν είναι ξεκάθαρα, πρέπει να ξεκαθαριστούν. Θα πω όμως, συμφωνώ απόλυτα με, με τον Πρόεδρο, που είπε ότι δεν πρέπει σήμερα να πάρουμε απόφαση. Και το λέω εγώ που υποστηρίζω την κεντρική διαχείριση. Διότι δεν είναι δυνατόν να πάρουμε σήμερα απόφαση και να μην έχει προηγηθεί η απόφαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Θα πρέπει να πάμε εκεί. Και θα πρέπει να πάμε εκεί, Πρόεδρε, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εσύ, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, να είναι εκεί να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τις θέσουν. Οι άλλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα, αν το χαρτί, το έγγραφο, το είχατε στείλει από τις 9 Ιανουαρίου και εμείς δεν το είδαμε, δεν θέλαμε εμείς να μας ειδοποιούσατε. Θα το είχαμε κοιτάξει νωρίτερα. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε, που εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Μην κάνουμε όμως το λάθος και βιαστούμε και εχμαλωτήσουμε κι εμείς άλλους. Και εγώ έχω απορίες, μου φαίνεται ασαφές το πλαίσιο. Και παράλληλα θέλω να ρωτήσω, ο αλγόριθμος αυτός όσον αφορά τον υπολογισμό δευτερεύουν αυτό, πώς προκύπτει? Εγώ προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα που εγώ πιστεύω ότι είναι ήδη λεγημένα, αλλά αφού υπάρχουν απορίες θα πρέπει ίσως ξανά από επίσημα χείλη να επιβεβαιωθούν. Σε σχέση με τον μπλε κάδο, με τον καφέ κάδο που όπως νιώθεις, σε σχέση με τα ανακυκλώσιμα πώς θα γίνουν. Προφανώς μπορεί να γίνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να κάνουμε. Αν αναβάλουμε λοιπόν σήμερα την περίπτωση και ξαναγυρίζουμε, ντεζαβί, δηλαδή επαναλαμβάνουμε τα ίδια που είχαμε τραβήξει μια πενταετία, όχι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, αλλά δεν θα λύσουμε ποτέ και τα προβλήματά μας. Καταρχάς, δεν έχουμε μια ενημέρωση. Το Συμβούλιο το σημερινό είναι αρκετοί νέοι συνάδελφοι που έχουν πολλές απορίες. Ακόμα και τι τεχνολογία θα ακολουθήσουμε, νομίζω ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Ακόμα και τι τιμολογιακή πολιτική στο τέλος θα τους έρθει το πουγιουρτί για να πληρώσουν, δεν το γνωρίζουν. Υπεύθυνη εισήγηση, νομίζω ότι πρέπει να γίνει από το Προεδρείο, παρουσία και αναδόχου για να λυθούν και οι απορίες, για να ξέρουν όλοι τι θα ψηφίσουν. Γιατί αρκετοί νέοι συνάδελφοι δεν ξέρουν. Εμείς που είμαστε και στο προηγούμενο Συμβούλιο γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Και δεν γίνεται του παρόντος τώρα να θίξουμε όλα τα θέματα. Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας λέγανε ότι ακόμα και αν είναι βρεγμένα τα σκουπίδια, δηλαδή αν βρέξει και βραγούνε, δεν θα τα πάρουν τα σκουπίδια.